πω. Μ' άρεσε το μαλλί, της υπέροχο μαλλί. Δεν ξέρω, πολύ κοντό μου φαίνεται. Δηλαδή, πολύ περιορισμένο στο τι μπορεί να κάνει η κοπέλα αυτή με τόσο κοντό μαλλί. Τώρα! Είπαμε, όμορφη είναι, έτσι. Μην τα ξαναλέμε αυτά 200 φορές. Ο όμορφος δεν γίνεται άσχημος ούτε καραφλός. Είναι κούκλα. Δεν πιστεύεις αν αναδείχτηκαν τα χαρακτηριστικά της. Εγώ πιστεύω. Είναι γούστα, μα λέει ο καθένας, έτσι. Ναι, είναι γούστα. Γι' αυτό σου λέω. Και αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν βγήκαν τα χαρακτηριστικά τη. Πολλοί άντρες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με γυναίκες οι οποίες έχουν τόσο κοντό μαλλί, ενώ άλλοι τους έλκει πάρα πολύ. Σε ποια κατηγορία είσαι. Εξαρτάται σε καλά που το λες. Ποια είναι η κατηγορία. Εγώ είμαι όλες τις κατηγορίες. Εγώ είμαι σε όλες τις κατηγορίες. Παίζω μπαλίτσα παντού. Παίζω μπαλαντέ. Λέει ο Παναγιώτης. Παίζω μπαλίτσα παντού. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει. Άμα θέλετε, ρωτήστε και τον Ασημινάκη που είναι έμπειρος άντρας και έχει μου δει πολλά τα μάτια του για να μην λέτε για μένα. Μην τον περιλαμβάνουμε αυτό σε περιπέτειες. Αρκετές είχε στη ζωή του. Θέλω να κρατήσουμε μακριά γιατί ανησυχώ. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο σούπερ μόντελ το οποίο επίσης ποτέ δεν το θυμάμαι με κοντό μαλλί. Αυτή κι αν έχει το κουκλίστικο πρόσωπο και μια ζωή πραγματικά αυτό που λέμε στακτομπούτα, στακτομπούτα. Όσες φορές και να έχω διαβάσει για αυτή την κοπέλα τα τελευταία περίπου 10 χρόνια που την έχουμε μάθει κι εμείς, δεν σταματώ να ψάχνω και νέες λεπτομέρειες και βλέπω ότι αυτό το κορίτσι που τα έχει καταφέρει περίφημα, που ξεκίνησε από τη Ρωσία, που πουλάγε φρούτα στη Λαϊκή, που ήταν πιο φτωχή και από τους φτωχούς, που είχε και μια αδερφή η οποία ήθελε ιδιαίτερη φροντίδα γιατί ήταν ένα παιδί. Στο φάσμα ταυτισμού. Στο φάσμα, αλλά με προβλήματα. Φτάνει εδώ, δεν ξέρω ποιος, όπως και πολλές άλλες, όταν λέω εδώ ενώ στην Ευρώπη, όπως και πολλές άλλες κοπέλες, που όμως έχουμε δει και μέσα από ταινίες και από έργα, ότι μπορεί να νομίσεις ότι φεύγεις για το καλύτερο, για modeling και να βρεθείς σε πολύ σκληρές συνθήκες. Μπράβο. Λοιπόν, πολλά παίζουν. Το κορίτσι αυτό βρήκε το δρόμο του. Έτσι. Έφτασε εδώ κανονικά, δούλεψε πολύ σαν μοντέλο, παντρεύτηκε πολύ μικρή ένα λόρδο, μαρκίσιο, ούτε ξέρω. Έκανε και 2-3 παιδιά τσακμπά.